Με συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας απαντά το ΠΑΜΕ στο Eurogroup και στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες, όπως σημειώνει, στοχεύουν εκ νέου στα εργασιακά δικαιώματα. Κάνουμε κάλεσμα σε όλα τα σωματεία, σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους συνδικαλιστές, την ημέρα που συνεδριάζει το Eurogroup, για να κλείσει η επέσχυντη συμφωνία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τους θεσμούς, σε ό,τι αφορά την λήψη νέων μέτρων, νέων τσακίσματων των εργατικών δικαιωμάτων. Πρέπει οι εργαζόμενοι να απαντήσουν δυναμικά και μαχητικά. Ήδη αυτά τα μέτρα τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα, ότι συζητάνε και ότι πρόκειται να πάρουν, έχουν να κάνουν με την μείωση του φορολόγιου του ορίου, με τις ιδιωτικοποιήσεις, έχει να κάνει με τη γενίκευση της μερικής απασχόλησης, με το τσάκισμα των συντάξεων, νέα μείωση συντάξεων, την εξάλληψη της προσωπικής διαφοράς στο δημόσιο, το χτύπημα εργατικών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Εμείς λέμε ότι η υποχώρηση και η μυρολατρεία δεν έχουν δώσει λύσεις φυσικά, αλλά ούτε και η ανάθεση σε κάποια κυβέρνηση ότι θα λύσει τα προβλήματα. Λέμε ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, πρέπει να δώσουν ηχηρή απάντηση στο ότι διαφωνούν με τις νέες διαπραγματεύσεις και ότι πρέπει να προβάλλουν ένα διεκδικητικό πλαίσιο, όπως αυτό που έκανε και το ΠΑΜΕ με τη συσπήρωση σωματείων των ΕΒΡΑ στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, για να ορθώσουν ουσιαστικά τη δικιά τους αντιπολίτευση, τη δικιά τους πρόταση για το ζήτημα των συλλογικών και κλαδικών συμβάσεων εργασίας. Μάλιστα, όπως τονίζει ο κ. Βογιατζής, οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να πέσουν στην παγίδα των αντιμέτρων που προβάλλει η κυβέρνηση ως αντιστάθμισμα των περικοπών. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να ξεγελαστεί από τα λεγόμενα αντίμετρα τα οποία τάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που λέει ουσιαστικά ψέματα ότι για κάθε ευρώ που θα φερείτε από τον μισθό, από το μεροκάμα του εργαζόμενου, θα τον αναπληρώνει. Τέλος, ο κ. Βογιατζής εξαπέλυσε επίθεση τόσο στη ΓΕΣΕΕ όσο και στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης, καθώς, όπως είπε, η διοίκηση απέρριψε την πρόταση της ΕΣΑΚ για συμμετοχή των σωματείων της δύναμης στο συλλαλητήριο που διοργανώνει το ΠΑΜΕ.